Συσκέψεις επί συσκέψεων πραγματοποιήθηκαν για της αστυνομίας στον αποίχο των γεγονότων που εξελίχθησαν τον περασμένο Σάββατο στην εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Λευκοσία, με την αστυνομία να βρίσκεται σε συναγερμό προκειμένου να καταστρώσει την στρατηγική που θα ακολουθήσει και στην επικείμενη εκδήλωση το ερχόμενο Σάββατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αρχηγός αστυνομίας Στέγιος Παπαθεοδωρού συναντήθηκε σήμερα με τους επικεφαλείς των αστυνομικών που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, οι οποίοι στον αποίχο των εξελίξεων εμφάνως ενοχλημένοι τόσο από την ηγεσία της αστυνομίας αλλά και την Υπουργό Δικαιοσύνης, παρέδωσαν τον αντιοχλαγωγικό τους εξοπλισμό. Γίνεται προσπάθεια εξύψωσης του ηθικού αστυνομικών της πρώτης γραμμής, όχι γιατί ο αστυνομικός δεν είναι επαγγελματίας, αντίθετα, αλλά γιατί νιώθουν εγκαταλειμμένοι οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής. Και νιώθουν ίσως και θα τολμήσω να πω και προδομένοι. Ενίοτε αφήνονται μόνοι τους οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής εδώ και χρόνια. Πάντως, παρά την έντονη κριτική που δέχτηκε η αστυνομία σε σχέση με την υπέρμετρη βία που επέδειξε στους διαδηλωτές, τα μέλη της δύναμης με το σύνθημα «Περισσή ανοχή» δηλώνουν αποφασισμένοι να παρευρεθούν στην εκδήλωση διακριτικά μεν, αλλά με πλήρη αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό και με την παρουσία του υδροβόλου οχήματος «Εάντας». Στόχος της δύναμης να διασφαλιστεί η τηρήση των διαταγμάτων και η ασφάλεια των συμμετοχών στην εκδήλωση. Με ρωτάτε το τι μέλη γενέστε, ο κάθε αστυνομικός είναι άνθρωπος και όχι αριθμός. Αυτό είναι καιρός να το καταλάβουν όλοι χωρίς άλλα τραγικά σκόπους. Και η αστυνομία, να υπενθυμίσω, δεν είναι μόνο 500 μέλη, είναι 5.500 και επηρεάζονται από αυτούς 30.000 άνθρωποι. Την ίδια ώρα η αστυνομία ετοιμάζει την υπεράσπισή της στην αρμόδια αρχή, συλλέγοντας βίντεο και φωτογραφικό υλικό που απεικονίζονται κουκουλοφόροι διαδηλωτές να επιτίθενται στους αστυνομικούς με ρόπαλα, αλυσίδες και ξύλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού μας, στο μικροσκόπιο θα τεθούν και οι οδηγίες που δίνονταν στους αστυνομικούς στην εκδήλωση του Σαββάτου, οι οποίες ηχογραφούνταν στο κέντρο κρίσεων του σώματος. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση συνεχίζουν ασκουμπάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στηρίζουν τους διαδηλωτές, ενώ το ΑΚΕΛ επιμένει να θέτει θέμα παραίτησης της Υπουργού Δικαιοσύνης, θέση την οποία αναμένεται να μεταφέρει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος στην αυριανή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλούμε την κυβέρνηση αυτή τη φορά να σεβαστεί τους πολίτες και να μην επιχειρήσει να διαλύσει ή να χτυπήσει τη διαδήλωση. Η πανδημία δεν μπορεί να αναστέλει ούτε τη δημοκρατία ούτε τις δημοκρατικές ελευθερίες. Αυτό καθορίζουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρεται το δικαίωμα διαμαρτυρία υποστηρίζει ΕΔΕΚ που προειδοποιεί για πιθανή εκμετάλλευση των εκδηλώσεων από τροχοποιά στοιχεία. Η κατάργηση του διατάγματος απαγόρευσης των διαδηλώσεων είναι η μόνη λύση, η θέση του κινήματος οικολόγων. Δεν θέλουμε ένα αστυνομικό κρατούμενο κράτος. Οι πολίτες που θα μεταβούν το Σάββατο στη διαμαρτυρία και σε κάθε διαμαρτυρία και διαδήλωση δεν πρέπει να φοβούνται. Θεωρούμε ότι αυτό το διάταγμα που ουσιαστικά υποχρεώνει την αστυνομία να εφαρμόσει πρακτικές καταστολής θα είναι ο λόγος που θα προκλήθηκαν τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου και θα προκληθούν ενδεχομένως και το ερχόμενο Σάββατο επεισόδια. Στο μεταξύ, αύριο ο βοηθός αρχηγός επιχειρήσεων θα πραγματοποιήσει κρίσιμη σύσκεψη με τους επικεφαλείς των αστυνομικών που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα εξεταστούν όλες οι πληροφορίες για τους διοργανωτές, καθώς και ο χειρισμός της νέας εκδήλωσης. Για αστυνομία.